Κάτι περισσότερο από έντονος είναι ο προβληματισμός μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, μετά και τα όσα επισημάνθηκαν από τον Πρωθυπουργό για το πολιτικό στίγμα του κόμματός του, αλλά και για τις επιλογές που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον ανασχηματισμό. Είχε εξαιρετικό βεβαίως ενδιαφέρον ότι αυτή του η προσέγγιση συνδυάστηκε με τον επαναπροσδιορισμό της ιδεολογικής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι δεξιά και κέντρο. Εμάς πάντως μας ερέθησε δημοσιογραφικά να ακούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροαριστερά, ότι καλύπτει το χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν μπορεί να είσαι όλα σε αυτόν τον κόσμο και δεξιά και αριστερά. Και θυμάμαι, κύριε Κανόλου, μια φράση του Προέδρου Σαρκοζή, ότι κάποτε η δεξιά θα πρέπει να πάψει να ζητάει συγγνώμη που δεν είναι αριστερά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση για αυτή την επιλογή. Αυτό τόνισε με νόημα ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία, ο οποίος προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, ήταν ακόμη πιο καυστικός στον σχολιασμό του. Ακόμα και σήμερα που σας μιλάω, ο νέος πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, έχει αλλάξει το όνομα, προέρχεται από το χώρο του εξυγχρονιστικού Πασόκ, από το χώρο του κυρίου Σημίτη. Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισαν τον Κώστα Σημίτη για πρωθυπουργό. Κυριάκο Μητσοτάκη ψήφισαν. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και την υπόθεση Αποστολάκη, η ψαλίδα των δημοσκοπήσεων μοιάζει να έχει κλείσει. Υπάρχουν λοιπόν δημοσκοπήσεις που πράγματι δείχνουν ότι η ζημιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βεβαίως εξακολουθεί να πρωτοπορεί και θα συνεχίσει να πρωτοπορεί γιατί είναι ανύπαρκτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η ζημιά την οποία επέστη η Νέα Δημοκρατία από τις πυρκαγιές και από τη διαχείριση της υποθέσεως Αποστολάκη είναι αθροιστικά 4 μονάδες. Η διαφορά είναι γύρω στις 7 με 8 μονάδες με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πιστεύω ότι θα ανατραπεί μέχρι τις εκλογές με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά επειδή είναι εκλογές με απλή αναλογική, όταν αυτές γίνουν, έχει σημασία η έκταση της διαφοράς. Χαρακτηριστικά ήταν και τα όσα παρατήρησε για την κοινή είσοδο στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο των δύο πρώην Πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό ήταν η εκπομπή ενός μηνύματος. Ήδη ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς έχουν συμπέσει, χωρίς να έχουν συνεννοηθεί, στην υπόθεση της αναβολής της ψήφισης των συμφώνων αμυντικής συνεργασίας με τα Σκόπια και ευλόγως θα μπορούσα να υποθέσω, χωρίς όμως να έχω ρεπορτάζ και υπογραμμίζω αυτό για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις, ότι σίγουρα δεν συμφωνούν με την πληθωρική αξιοποίηση στελεχών της κεντροαριστεράς εις βάρος στελεχών της κεντροδεξιάς. Αν συνεχιστεί αυτή η τακτική, στην πραγματικότητα η κεντροδεξιά έχει ένα υπαρξιακό ζήτημα. Γιατί υπάρχει παράταση, εάν δεν έχει και διαθέτει στελέχη, όχι για να κυβερνήσουν και να καθίσουν στην καρέκλα, αλλά για να προσφέρουν τη φιλοσοφία τους για τα πράγματα, για τον τόπο και για την πατρίδα.